Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, οι μαχόμενοι νοσοκομιακοί γιατροί είμαστε εδώ. Με μια απόφαση συμπόρευσης με ταξικά σωματεία απέναντι στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, που απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή, η οποία είναι και το επίκεντρο της δικής μας καθημερινής δουλειάς και του καθημερινού μας αγώνα. Είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε επαγγελματικό και επιστημονικό λόγο μόνο στην αντιμετώπιση της αρρώστιας, αλλά και στο πώς γεννιέται η αρρώστια, πού και πώς καταναλώνεται η υγεία. Και η κατανάλωση της υγείας είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε. Το στρες, η υπερεξάντληση, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, η ανεργία, η φτώχεια, η ανασφάλεια, οι περιβαλλοντικές συνθήκες οδηγούν σε σωματικές και ψυχικές αρρώστιες και σε ελάττωση του προσδόκιμου ζωής. Και είναι όλα αυτά στα οποία οδηγεί η πολιτική του κεφαλαίου και ο αντεργατικός κόλαφος Χατζηδάκη, όπως και η αντεργατική και αντιλαϊκή νόμη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η προστασία της υγείας του λαού από την πανδημία που επικαλείται η κυβέρνηση με αποθέωση της ατομικής ευθύνης είναι πρόσχημα για την ένταση της επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, για την ένταση της αστυνομοκρατίας και της καταστολής, ενώ κανένα από τα αναγκαία μέτρα προστασίας του λαού δεν παίρνεται. Με όχημα τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού αρχής γενομένης από τους υγειονομικούς και με επικείμενη επέκταση σε όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, προχωράνε σε αναστολές εργασίας, απολύσεις, αναστολές αδειών, εντείνουν το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι η ίδια η κυβέρνηση υπονομεύει τον αναγκαίο εμβολιασμό. Γιατί ακριβώς με πρόσχημα την πανδημία και όχημα τον εμβολιασμό, η κυβέρνηση επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου για παραπέρα μετατροπή του αγαθού της υγείας από κοινωνικό δικαίωμα σε εμπόρευμα βορρά στους επιχειρηματικούς ομίλους. Τέλος, είμαστε εδώ γιατί οι νοσοκομιακοί γιατροί είμαστε στον πυρήνα ενός κοινωνικού κράτους που σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατεδαφίζεται με συναυτουργία και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στο όνομα της μείωσης του δημοσιονομικού κόστους και της δίθεν ανάπτυξης μέσα από την ιδιωτική κερδοφορία. Οι συνθήκες και της δικής μας δουλειάς και η καταξίωση του ρόλου μας είναι απόλυτα αλληλένδετες με το τι υγεία παρέχεται στο λαό, με την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της υγείας, με τη στέρηση ουσιαστικά από το λαό του δικαιώματος στην υγεία και τη συντήρηση ενός υποτυπώδους εσύ, την απαξίωση εν τέλει της ανθρώπινης ζωής, βιώνουμε και εμείς επίθεση στα κατακτημένα δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές μας ελευθερίες, την απαξίωση της δουλειάς μας, που έχει να κάνει ακριβώς με την ανθρώπινη ζωή, τον εξευτελισμό της επαγγελματικής και επιστημονικής μας αξιοπρέπειας. Αυτά δεν μπορούν να αντιστραφούν παρά μόνο μέσα από ένα αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν, ποιοτικό και αποτελεσματικό καθολικό σύστημα υγείας, που μόνο ένα μαζικό, ταξικό, λαϊκό κίνημα μπορεί να διεκδικήσει και να υπερασπιστεί. Καλούς αγώνες.